Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Είναι Παρασκευή σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου 2024 και στις 9 το βράδυ θα έχουμε το live, της Παρασκευής. Σκεφτόμουν εδώ και αρκετή ώρα τι να συζητήσουμε απόψε στο live, γιατί αυτή την εβδομάδα και έγιναν θέματα στην επικαιρότητα τα οποία μας απασχόλησαν και ανέβηκαν βίντεο εδώ στο κανάλι μας τα οποία είχαν έτσι αρκετή επίδραση πάνω σε εσάς που τα παρακολουθήσατε. Επίσης το χθεσινό βίντεο που είναι μια ιστορία μιας γυναίκας η οποία σε έναν ναρκισιστικό κόσμο γεμάτο δικαιωματισμό, αλαζονία, εγωκεντρισμό, φθόνο και κακία καταφέρει να ξεχωρίσει. Μιλάω φυσικά για το βίντεο «Ιστορία παντρεμένης που φλέρταρε και μετά χώρισε». Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα σας βάλω και τα links των 4 βίντεο που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα. Θέλω να συζητήσουμε για όλα απόψε. Θέλω να συζητήσουμε και για τη Μαρινέλα και για τον ανθρωποφαγικό τρόπο με τον οποίο το ναρκισιστικό κομμάτι της κοινωνίας μας της επιτέθηκε μετά την πρόσφατη πτώση της που έγινε κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο Ηρώδιο. Για να καταλάβετε και για να καταλάβουμε πόση κακία υπάρχει έξω στον κόσμο, τελειώνω αυτό το εισαγωγικό βίντεο, το προμηνυτικό για το απόψινο live, με ένα απόσπασμα από την είσοδο της Μαρινέλα στο Ηρώδιο. Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Αυτούς τους ανθρώπους καπηλεύονται, αυτούς τους ανθρώπους φθονούν, αυτούς τους ανθρώπους κατηγορούν τα ναρκισάκια της διπλανής πόρτας, τα τσογλάνια που ζούμε ανάμεσά τους. Ελάτε να τα συζητήσουμε όλα μαζί απόψε στις 9 εδώ στο κανάλι μας. Γιατί λειτουργούν πολλοί άνθρωποι έτσι και πώς μπορούμε να αντισταθούμε και να αναπτύξουμε αντισώματα. Σας αγαπώ.